Το λοιπόν, κυρία Γωγό. Hi, χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Και εγώ η Γωγό. Και αυτό είναι το 12ο επεισόδιο της ψυχοεκπαίδευσης με τη Γωγό για παιδιά από 12 ετών και άλλα. Μάλιστα. Και έχουμε ένα request σήμερα. Λοιπόν, θες να μας το διαβάσεις, ναι, το αίτημα? Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας, Θέκλα και εγώ. Είμαι η Σεμέλη, ζήτησα το βίντεο για το gaslighting. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, αλλά θέλω αν μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο για το nagging. Wow. Σεμέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κάνεις πολύ ωραία αιτήματα και μας δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν αφορούν μόνο τους μεγάλους, αφορούν και τους εφήβους. Άρα η Σεμέλη είναι λίγο πιο μικρή από σένα, ε? Είσαι μόλις έγινες 13, Σεμέλη μπορεί να είναι 6 μήνες μικρότερη σου. Μάλλον. Ας μας γράψει πότε γεννήθηκε στα σχόλια. Λοιπόν, τι είναι το nagging? Ξέρεις εγώ όμως τι είναι το nagging? Από ό,τι μου έχεις παλιά, βασικά δεν ήξερα τι είναι, αλλά από ό,τι μου έχεις πει παλιά, είναι σαν προσβλημένο. Δηλαδή, λες κάτι ωραίο, αλλά με την έννοια ότι είναι προσβλητικό. Άλιστα. Πολύ σωστά το είπες. Μια ελληνική λέξη που ταιριάζει για το nagging είναι το προσβλημένο. Ναι. Για παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος, «Α, τι ωραία είναι αυτά τα γυαλιά, θα σου πήγαιναν άμα είχες τέλειο σώμα». Ή αλλιώς το πρόσωπο, ή αν είχες άλλο σχήμα προσώπου. Ναι. Συνήθως για το τέλειο σώμα λένε για τα ρούχα. Ναι. Ή ας πούμε, αν ήσουν λίγο πιο ψηλή, θα σου πήγαινε καλύτερα αυτό το φόρεμα που έβαλες. Ναι. Ή ωραίο κραγιόν, αλλά αν έβαφες και τα μάτια σου, θα φαινόταν ακόμη καλύτερο. Ναι, τέτοιου είδους λοιπόν προσβλημέντα. Ναι. Το nagging είναι μια λέξη στα αγγλικά, εννοείται. Είναι γερούνδιο. Αυτά οι λέξεις που τελειώνουν σε ing, ing, όπως είναι το learning, όπως είναι το singing. Είναι γερούνδια, που σημαίνει τραγουδώντας, ακούγοντας, μαθαίνοντας. Το nagging έχει να κάνει με το negative, που σημαίνει αρνητικό. Ναι. Nagging σημαίνει επιτηδευμένη και καλυμμένη αρνητικότητα. Δηλαδή κάποιος κρύβει, καλύπτει την τοξικότητα του, την αρνητικότητα του και μας λέει πράγματα τα οποία εκ πρώτης ακοής, μόλις τα ακούσεις σου φαίνονται καλά, σου φαίνονται κομπλιμέντα, στην ουσία όμως κρύβουν κακία, αρνητικότητα, προσβολή, προσβλημέντα. Το nagging είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Έγραψα εγώ μου το 2018 όταν εσύ ήσουν 7 χρόνων. Ναι. Και ήταν πριν ακόμη γνωριστούμε. Έγραψα ένα βιβλίο το οποίο έχει εξαντληθεί αυτή τη στιγμή και όταν έρθει η ώρα του θα ξανακυκλοφορήσει, το οποίο έχει τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος». Και είναι το πρώτο βιβλίο στην ελληνική γλώσσα στην οποία γράφονται ξεκάθαρα αρκετά, όχι όλα σε εκείνο το βιβλίο. Όταν θα το ξαναγράψω θα προσθέσω και άλλα κεφάλαια και ένα από τα κεφάλαια που θα προσθέσω οπωσδήποτε είναι και αυτό του Νέκη. Είναι όμως το πρώτο βιβλίο στα ελληνικά το οποίο επεξηγεί τον όρο gaslighting, το οποίο το κάναμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο. Mm-hmm. Τον gaslighting, όποιος θέλει να μάθει τι είναι τον gaslighting, το να σε βγάζει κάποιος τρελό και να σε κάνει να πιστεύεις κιόλας ότι είσαι τρελός, έχουμε κάνει αντίστοιχο επεισόδιο με την Γωγό που μας το είχε ζητήσει πάλι η Σεμέλη. Λοιπόν, ψυχολογικός πόλεμος τι είναι? Να πολεμάς τον άλλον χωρίς να τον χτυπάς με τα χέρια, χωρίς να του κάνεις ζημιά που να φαίνεται, απλώς αλλά να του κάνεις... να του κάνεις συναισθηματικές πληγές. Α, μπράβο ρε εγώ, πολύ ωραίο. Τι ωραίο αυτό που είπες, να του κάνεις συναισθηματικές πληγές. Ψυχολογικός πόλεμος έχει να κάνει με την ψυχολογική βία, η οποία είναι αόρατη για πολλούς ή δυσδιόρατη για άλλους. Δυσδιόρατη σημαίνει είναι δύσκολο να τη δεις, αόρατη σημαίνει δεν φαίνεται. Το nagging είναι η καλυμμένη τοξικότητα. Στα πλαίσια του nagging, πέρα από τα προσβλημέντα που το είπες έτσι πολύ καθαρά, μπορεί να υπάρχουν και οι αυτόκλητοι συμβουλάτορες. Κάποιοι δηλαδή οι οποίοι έρχονται και σου δίνουν συμβουλές χωρίς να τους τις ζητήσεις. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό σε ένα γωγό? Να έρθει κάποιος να σου λέει πράγματα, πώς να κάνεις το ένα, πώς να κάνεις το άλλο, χωρίς να έχει ζητήσει τη γνώμη του?
Κάποια συμμαθήτρια ίσως ή κάποιος συμμαθητής. Ναι, μου το έχουν κάνει πολύ. Πάρα πολύ. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Δεν θυμάμαι κάποιο περιστατικό. Θυμάσαι πως ένιωθες όταν κάποιος ερχόταν να σου πει τη γνώμη του για κάτι που εσύ δεν ρώτησες? Και όταν το συνέστημα, όταν εσύ κάνεις τη δουλειά σου ρε παιδί μου, ή κάθεσαι ήσυχος στο διάλειμμα, μπορεί να τρως κάτι, μπορεί να κοιτάς το κινητό σου και έρχεται ο άλλος να σου κάνει μία παρατήρηση, να σου πει... Α, ναι. Νομίζω ότι την έχω πει αυτή την ιστορία στο κανάλι, αλλά θα την ξαναπώ για όσους δεν την ξέρουν. Ήταν πέρυσι στην 6η Δημοτικού. Πρόπερση, γιατί τώρα θα πάω πρώτη γυμνασίου! Ναι, sorry. Δευτέρα γυμνασίου, sorry. Μπερδεύτηκα. Πρόπερση, ναι, θα πάμε Δευτέρα. Λοιπόν, πρόπερση. Πάει λοιπόν, το παιδί. Ήμουν 6η Δημοτικού και πήγαμε στα Μετέωρα βόλτα. Εκδρομή δηλαδή. Ήταν σχεδόν ολοήμερη, γυρίσαμε 3 το μεσημέρι. Και είχα φέρει μαζί μου ένα σημειωματάριο, παύλα ημερολόγιο. Αλλά γενικά δεν είχα πρόβλημα να δείξω το περιεχόμενό του, επειδή κιόλας ήθελα να κάνω πλάκα με τις φίλες μου, με τις δίθεν φίλες μου τέλος πάντων. Και το δείχνω σε κάποιες μαθητριές μου και στην αρχή γελούσαν, αλλά δεν έγινε την ίδια μέρα αυτό. Μέσα στο ημερολόγιο είχα γράψει για ένα αγόρι που μ' αρέσει και ότι έλεγα, μιλούσα συνέχεια για αυτόν στις φίλες μου που έκανα παρέα τότε. Και... Δεν είναι όλα τα κορίτσια που το κάνουν αυτό, μα τους αρέσει κάποιος μιλάνε για αυτούς στις φίλες τους. Ναι, δεν είναι όλα τα κορίτσια το κάνουν. Ναι, αλλά εγώ το έκανα, μπορεί να το έκανα λίγο υπερβολικά από τη χαρά μου, ξέρω εγώ, και δεν το είχα καταλάβει τότε. Εντάξει. Και πώς το λένε. Μετά από λίγες μέρες ή την επόμενη μέρα. Όχι, περίμενε. Είχα γράψει μέσα ότι αυτά τα κορίτσια δεν με καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν τη χαρά μου, ξέρω εγώ, για αυτό το αγόρι που μου αρέσει. Και λένε πως πρέπει να σταματήσω να μιλάω για αυτόν όλη την ώρα. Και λοιπόν μια εβδομάδα αργότερα, ήτανε Παρασκευή τότε, μια εβδομάδα, ήτανε στα γαλλικά, που κάναμε 2 ώρες γαλλικά τότε, που ήτανε μία φίλη μου, που ήτανε μία από τις 2 φίλες μου που έκανα παρέα, η μία φίλη μου πήγαινε γερμανικά, η άλλη ήτανε μαζί μου στα γαλλικά. Και κόντευε Πάσχα εκείνη την ώρα και μας έλεγε η γαλλικού να βάψουμε κάτι πασχαλινά αυγά με μαρκαδόρους. Και εγώ δεν είχα μαρκαδόρους και τη ζήτησα και μου λέει με ένα υφάκι, γιατί να σου δώσω αφού πριν μια εβδομάδα αυτό που έγραψε στο ημερολόγιο ήταν πάρα πολύ προσβλητικό. Εγώ και οι φίλοι μου δεν προσβληθήκαμε πάρα πολύ από αυτό που είπες και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να σε ξανακάνουμε φίλοι ποτέ. Και εγώ νευρίασα εκείνη την ώρα, αλλά δεν της είπα κάτι. Δηλαδή, σκεφτόμουν από μέσα μου με ποιο δικαίωμα μπορεί κάποιος και προσβάλλεται με αυτό που έγραψα, ξέρω εγώ. Δεν ήταν κάτι κακό, δεν ήταν κάτι προσβλητικό. Εσύ έγραψες απλώς ότι οι φίλες μου λένε να μην μιλάω συνέχεια γι' αυτό. Και ότι δεν καταλαβαίνουν τη χαρά μου. Okay. Αυτό έγραψα. Το βρίσκεις εσύ προσβλητικό αυτό, Θεκλά? Το βρίσκω ένα παράπονο που είχες από αυτές. Ένα παράπονο. Ναι. Θα μπορούσαν να σου είναι πούν... Είναι ένα από τα πολλά όμως. Την ώρα που το διάβασα. Όχι, γιατί εγώ δεν μας το είπες ότι νιώθεις πως δεν καταλαβαίνουμε τη χαρά σου ή δεν μας άρεσε αυτό που έγραψες. Να σου το έλεγαν εκείνη την ώρα. Θα είχε παραπάνω νόημα παρά να σου το πούν μετά. Ναι. Το ότι το είπαν μετά, τι σημαίνει αυτό? Τότε το είπαμε μετά σημαίνει ότι το προφανές, ότι μετά την εκδρομή βρέθηκαν αυτές μόνες τους ή συνομίλησαν μόνες τους χωρίς εσένα, το συζήτησαν και κάθισαν και αποφάσισαν ότι θα τα βάλουν μαζί σου και ότι αυτό που είπες ήταν κάτι κακό. Δεν ήταν μια
αυτόματη, αυθόρμητη σκέψη. Ήταν κάτι που έγινε μετά από συζήτηση, νομίζω. Έκανα και εγώ λίγο λάθος που τις έπριζα όλη την ώρα για το αγόρι που μου αρέσει. Δεν... Να σου πω κάτι τι γίνεται με αυτά τα ζητήματα. Αυτό ονομάζεται limerence. Άρα είναι αφορμή να εξηγήσουμε και αυτό τον όρο, το limerence. Ναι. Το limerence είναι πάλι ένας αγγλικός όρος που σημαίνει μυρικασμός. Σημαίνει αναμασώ και αναμασώ ξανά τα ίδια. Και είμαι κολλημένος πάνω σε ένα πρόσωπο που θα ήθελα να έχω σχέση μαζί του ή ένα πρόσωπο που είχα σχέση στο παρελθόν και πλέον δεν έχω σχέση και ούτω καθεξής. Ναι. Το limerence είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει σε νέους ανθρώπους, σε ανθρώπους που βρίσκονται στην προεφηβεία ή στην εφηβεία. Εσύ στην έκτη δημοτικού ήσουν στην προεφηβεία, στις αρχές της εφηβείας, λίγο πριν την εφηβεία. Ήμουνα στην εφηβεία. Ήσουνα στην εφηβεία ήδη, ναι, ναι. Ήσουνα ήδη στην εφηβεία στην έκτη δημοτικού. Στην πέμπτη και στην τετάρτη ήμουνα στην προεφηβεία. Μπράβο. Ήσουν ήδη στην εκτή δημοτικού, στην εφηβεία. Λοιπόν, όταν είμαστε στην εφηβεία, είναι φυσιολογικό να δημιουργούμε φαντασιακές αγάπες και έρωτες, γιατί στο σώμα μας ξυπνάνε ένα σωρό ορμές και ορμόνες, δηλαδή αρχίζουμε και νιώθουμε πρωτόγωνα συναισθήματα. Κάνουν νόημα αυτά τα συναισθήματα όταν παρακολουθούμε μια ταινία ή ένα άνιμε ή όταν ακούμε μουσική, ένα τραγούδι που μιλάει για ερωτική σχέση ή έβλεπε μια ταινία που είναι ρομαντική. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα συναισθήματα που νιώθουμε μέσα μας και η ανάγκη που νιώθουμε για να ερωτευτούμε και να αγαπηθούμε, καταλαβαίνουμε ότι έχει σχέση με το ερωτικό κομμάτι. Και επειδή για ένα παιδί στην εφηβεία και στην προεφηβεία δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει ερωτική σχέση για πολλούς λόγους, και λόγω της ηλικίας του και λόγω του ότι δεν είναι εύκολο να γίνει επικοινωνία μεταξύ των παιδιών αυτής της ηλικίας, δηλαδή ένα κορίτσι μπορεί να είναι πιο όριμο από ένα αγόρι που είναι στην ίδια τάξη, ή μπορεί να μην υπάρχει ανταπόκριση, ή μπορεί να ντρέπεται αυτός που νιώθει ένα συναίσθημα να το εκφράσει στον άλλον, ή ο άλλος άμα το εκφράσει να ντρέπεται να παραδεχθεί πως νιώθει το ίδιο. Και έτσι πολύ συχνά οι έφηβοι εξαντλούν αυτά τα συναισθήματα, τα διερευνούν μέσα από τη φαντασία τους. Φαντασιώνονται σε σχέση με ένα πρόσωπο, δηλαδή σαν να και φτιάχνει σχέση μες στο μυαλό σου. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό όταν συμβαίνει σε εφήβους. Ναι. Όταν όμως συμβαίνει σε ενήλικες, σε ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, 28, 30, 35 χρόνων και συμβαίνει αυτό το λίμερα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι ανησυχητικό. Γιατί σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο που είναι ενήλικας και έχει λίμερανς, έχει κάποια ατέλειωτα ζητήματα μέσα του και ίσως είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμο. Στην εφηβεία όμως και στην προεφηβεία είναι πολύ φυσιολογικό. Νομίζω ότι είναι ο κυριότερος τρόπος μέσω της εξερεύνησης της φαντασίας που το μυαλό μας προσπαθεί να καταλάβει το ερωτικό συναίσθημα. Ναι. Και αν εσύ είσαι ένας άνθρωπος που εσύ είσαι και σε ξέρω, ένας άνθρωπος που θέλεις να έχεις αληθινές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, ναι, εννοείται ότι θα μιλήσεις για αυτά που σκέφτεσαι. Γιατί πώς θα έχεις μια αληθινή σχέση με έναν άλλο άνθρωπο άμα αυτό που στριφογυρνάει συνέχεια στο μυαλό σου δεν δικαιούσε να το πεις ή δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να το πει. Δηλαδή αν εσύ συγκρατιέσαι να μην πεις στις φίλες σου ότι εγώ σκέφτομαι τον Χ, τον οποιοδήποτε σ' αρέσει. Ναι, τον τάδε. Ή, ναι, είμαι χαρούμενη γιατί με κοίταξε ή κοίτα στο διάλειμμα, μου είπε αυτό, τι μπορεί να σημαίνει. Ξέρεις, όταν έκοψα σχέσεις με αυτά τα κορίτσια και μετακινήθηκα να κάνω φίλη μία παρεξηγημένη άλλη συμμαθήτρια που ήταν καινούρια, mm-hmm, που ήταν περίπου σαν και εμένα. Δεν λέω ονόματα, αλλά εσύ ξέρεις πια. Όταν ανεβαίναμε τις σκάλες, προτού πάμε για μάθημα πάλι, ήμασταν στην ίδια σειρά εγώ και ο τάδε που μου αρέσει, ξέρω εγώ, και μετά το λέω με απίστευτη χαρά στη φίλη μου και μου λέει, είμαστε στην ίδια σκάλα, ήθελα να πεθάνω, ήθελα μαχαίρι στην καρδιά μου. Είπε η φίλη σου? Εγώ το είπα. Και τι είπε η φίλη σου? Χάρηκε και αυτή μαζί μου. Ναι. Αυτό σου λέω. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό σε μια φίλη σου, τι σοϊ φιλία είναι αυτή? Σημαίνει δεν είναι φιλία. Σημαίνει είναι μια σχέση ψεύτικη. Με τους φίλους μας είναι φυσιολογικό να είμαστε ο εαυτός μας. Και αυτά που σκεφτόμαστε να τα λέμε, αυτά που νιώθουμε να τα μοιραζόμαστε. Να πω κάτι. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα άλλα κορίτσια δεν είχαν και αυτά τα crush τους, γιατί crush δεν ήταν αυτό.
Ναι, crush. Crush, ήταν. Δηλαδή σου τσιμπημένη με κάποιον. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι θυμάμαι, δεν είχαν ποτέ crush αυτά τα κορίτσια. Λοιπόν, μπορεί να είχαν και να μην μου το είχαν πει. Αυτό θα σου λέω. Πάντως δεν ήταν από την τάξη μου αυτά τα crush. Εγώ είχα crush από την τάξη μου, ξέρω. Εσύ ήσουν πρακτική. Το πιο φυσιολογικό δεν είναι αυτό. Ναι, ναι. Και το πιο πρακτικό, αν έχεις crush με κάποιον που δεν είναι στο σχολείο σου, δεν είναι στην τάξη σου, πότε θα το δεις, πότε θα το συναντήσεις, πότε θα δεις να σε κοιτάζει, πότε θα του μιλήσεις για να δεις να σου μιλάει. Ναι. Ενώ, εντάξει, οι σχέσεις από απόσταση δεν είναι πρακτικό πράγμα. Ναι. Δεν είναι πρακτικό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι ρομαντικό να σκεφτείς, α, θα έχω σχέση με κάποιον που ζει σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλεις να μπορείς να πας για μια βόλτα, να μπορείς να συναντηθείς στην πραγματική ζωή, όχι μόνο μηνύματα και βιντεοκλήσεις και τέτοια. Mm-hmm. Άσε που δεν απαντούν και τα μηνύματα, άσε που δεν απαντούν και τις βιντεοκλήσεις αρκετοί. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θέλουμε. Που γράφουν κιόλας, που τους γράφουν κανονικά. Ναι. Σ' αφήνουν στο διαβάστηκε. Ναι, και σ' αφήνουν στο διαβάστηκε και σου κάνουν και ghosting. Ξέρεις τι είναι τον ghosting. Α, θα μιλήσουμε και για τον ghosting. Εξαφανίζονται ξαφνικά. Ghosting αυτό σημαίνει, εξαφάνιση στα ξαφνικά. Και μετά σου στέλνουν μετά μήνυμα μετά από πολύ καιρό και λέει, α, είχα αυτό το πρόβλημα με το συνεργείο, το αυτοκίνητό μου, κάτι δικαιολογία. Αυτό ονομάζεται ζόμπι και έλα και θα μάθουμε όλα τα γερούντια λοιπόν. Κάτι παλιοδικαιολογίες, ξέρω εγώ ότι το κινητό σου ήταν στο συνέδριο, είχε σπάσει και τέτοια, δεν μπορούσα να σου μιλήσω. Μπράβο ρε εγώ. Λοιπόν, το ghosting είναι πολύ σωστό όπως το είπες, εξαφανίζομαι σαν το φάντασμα δίχως εξήγησης. Ξεκινώ μια σχέση, είτε αυτή είναι σχέση από κοντά, είτε είναι σχέση από απόσταση και χωρίς να πω δεν θέλω να μιλάμε άλλο, βαρέθηκα ή θέλω να χωρίσουμε ή γνώρισα κάποιον άλλον ή γνώρισα κάποιον άλλη, χωρίς εξήγηση εξαφανίζεται, γίνεται φάντασμα, τον ghosting. Αυτό που είπες ότι έρχεται μετά από καιρό και βρίσκει μια χαζή δικαιολογία για να ξανατρυπώσει μέσα στη ζωή σου είναι το zombieing. Ναι. Τι είναι τα zombie? Τα ζόμπι που έχετε ταινίες ή έφηβοι που λέτε με ζόμπι είναι αυτοί. Τα παιδιά είναι που βλέπουν τα ζόμπι. Ναι, τα παιδιά. Είναι οι μεταλλαγμένοι άνθρωποι. Ναι, δηλαδή έρχεται κάποιος από το μακρινό παρελθόν, σαν να και δεν συμβαίνει τίποτα. Ένας ξαναζωντανεμένος νεκρός του οποντινά. Ναι. Ναι. Τα ζόμπι νομίζω είναι νεκροί οι οποίοι τους πίνουν αίμα. Αυτά δεν είναι, υπάρχουν στα αλήθεια, είναι στα. Είναι παιδικά, fiction, στα παιδικά fiction, είναι φαντασία, ναι. Ναι. Τα ζόμπι νομίζω είναι πως ήταν ο κόμις Δράκουλας που τους φιλούσε στο λαιμό και γινόντουσαν ζόμπι. Δηλαδή ήταν ζωντανοί, ναι. Πεθαμένοι, ναι. Αλλά φαινόντουσαν σαν ζωντανοί και έπαιρναν το αίμα των άλλων και τους έκαναν και αυτούς ζόμπι. Θρίλερ που βλέπαμε εμείς παλιά και που στη δική μας την εποχή τα παιδιά μας τα βλέπουν στα κρίτσια. Σε κρίντζαρα. Κρίντζαρο ξέρετε τι σημαίνει, cringe. Εγώ έπαθα τη λέξη κριντζάρο. Μόλις βγήκε. Μου την έλεγε και ο Λάζαρος και η Κυριακή. Είσαι cringe, μας κριντζάρεις. Το έχουμε οι μαμάδες αυτό να κριντζάρουμε τα παιδιά. Και οι μπαμπάδες δεν το έχουν, να τα κριντζάρουν. Ναι, εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, να βρω κάτι άλλο. Να πεις ότι θες μωρό μου. Όταν άρχισε η χρονιά της αρχής δημοτικού γενικά, εγώ στράφηκα προς αυτές. Προς αυτές τις προς αυτά μεταξύ, τα κορίτσια. Να σημειώσουμε ότι εγώ μέχρι την τρίτη δημοτικού ήταν στην Αθήνα και μετά μετακόμισαν στη Λάρισα. Και έμενα για 4 χρόνια Νικόλα, στη Λάρισα. Ναι, άρα πήγε τετάρτη δημοτικού και πέμπτη στη Λάρισα και μετά στην έκτη ήσουν η τρίτη χρονιά σε εκείνο το σχολείο. Ναι. Όταν άρχισα να τις κάνω παρέα, γενικά τις έδειξα πάρα πολύ κατανόηση, ξέρω εγώ, πάρα πολύ οικειότητα, ξέρω εγώ, πήγα μέχρι στα τζάμπο κιόλας και τις πήρα κολλιέ φιλίας. Μάνα μου ρε, μάνα μου το δηλαδή, κορίτσι μου. Πίστευα ότι μπορούσαμε να είμαστε κάτι. Μιλάς για αυτήν την καινούργια που κάνεις στην εκτή δημοτικού. Όχι, μιλάω για αυτήν την άλλη, τις άλλες. Okay, τις αυτές άλλες. Για το ημερολόγιο. Okay, okay. Λοιπόν, και εντωμεταξύ. Ο ήχος που ακούγεται την αποβροχή, μην ανησυχείτε, είναι μια καλοκαιρινή μπόρα. Μην ανησυχείτε, καλοκαιρινή μπόρα. Όλα καλά. Θα περάσει. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήταν αρχή της χρονιάς πάλι, αυτά τα κορίτσια κουτσομπόλευαν πίσω από την πλάτη όλων και έλεγαν για όλη την τάξη, ξέρω, και για όλο το σχολείο. Δηλαδή, για αυτή την παρεξηγημένη τη μαθήτρια που είπα πριν,
αυτήν την κατηγορούσαν ότι δεν ξέρει να πει μάθημα και ότι είναι αδιάβαστη και ότι δεν μπορεί να πει φυσική και τέτοια. Κάνουν και τέτοιο, ναι, και οι μαθητές ο ένας τον άλλο, ότι δεν είσαι καλός στο μάθημα. Ναι. Και... Αυτό έκαναν... είναι nagging, να λένε για κάποιον πάλι... αυτός δεν είναι καλός στο μάθημα. Και έκαναν πάλι nagging σε μία μαθητρία που ήταν ευαίσθητη γενικά και την έλεγαν κλαψιάρα. Δηλαδή, άλιστα, σε κάποια φάση αυτή η μαθητρία είχε ξεχάσει το φάκελο της πληροφορικής και έκλαψε. Εγώ τη λυπήθηκα εκείνη την ώρα που το έκανα αυτό. Και ήθελα να πάω να την κατηγορήσω. Να την παρηγορήσω. Να την παρηγορήσω. Πόση λέξη παρηγορώ είναι τόσο. Τόσο παρόμοια με το κατηγορώ, ε! Ναι. Παρηγορώ κάτι. Ναι. Εσύ θέλεις λοιπόν, να την παρηγορήσεις που την κορόιδευαν, ναι, που έκλαιγε, ναι. Όχι. Ναι. Κατηγορούσανε και εμένα πάντως αυτές. Κατηγορούσανε και εμένα ότι είμαι και εγώ αδιάβαστη. Το ότι... Αν δεν κατάλαβα, τι είναι αυτές, είναι δασκάλες, είναι επιθεωρήτριες και ασχολούνται με το αν διαβάζει ο άλλος και είναι καλός μαθητής, τι ενδιαφέρει τους άλλους μαθητές. Το παίζουν τα φυτά της τάξης, τέκλα, δηλαδή. Τώρα το λέω με κακία, γιατί δεν μπορώ, δεν τα έχω κρατήσει. Δηλαδή, τι τόσα αφορά χρόνια τους άλλους μαθητές, αν κάποιος συμμαθητής τους διαβάζει ή δεν διαβάζει. Αν κάποιος διαβάζει, κάνει καλό στον εαυτό του. Η μία από τα δύο κορίτσια. Αν κάποιος είναι... δεν διαβάζει, δεν κάνει κακό στους άλλους. Τσέκλα, η μία από τα δύο κορίτσια είναι χαϊδημένη της κυρίας. Δηλαδή παίρνει όλη την ώρα άριστα και αυτής τέτοια. Αυτής της κυρίας που γνώρισα. Ναι. Κατάλαβα. Είναι χαϊδημένη της κυρίας. Κατάλαβα. Και το παίζει επιθεωρήτρια σε όλη την τάξη, ξέρω. Όχι. Υπήρχε και μία άλλη, μη σου πω χειρότερη από αυτήν. Το χαρακτήρα. Πολύ, ναι, που ήταν και αυτή το χαϊδεμένο της τάξης. Και ήταν και ψώνιο κιόλας και λέει και έλεγε όλη την ώρα: οι γονείς μου είναι γιατροί, ο πατέρας μου είναι ορθοπαιδικός και η μαμά μου είναι δερματολόγος. Τι σημασία έχει την ειδικότητα? Και είμαι το πλουσιότερο παιδί στον κόσμο. Σοβαρά έλεγε αυτά τα πράγματα? Ναι, 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 σοβαρά. Είμαι το πλουσιότερο παιδί στον κόσμο. Δεν έλεγε ακριβώς αυτό, αλλά εγώ τώρα την κοροϊδεύω. Κοίταξε, δεν είναι καμιά μαγκιά να είναι η μάνα σου πετυχημένη και ο πατέρας σου πετυχημένος. Μαγκιά είναι εσύ να είσαι καλός άνθρωπος μαζί με τους ανθρώπους που είσαι. Να είσαι καλός άνθρωπος στο σχολείο σου, να είσαι καλός συμμαθητής. Τώρα, αν οι γονείς σου έχουν επιτύχει και έχουν βγάλει χρήματα, δεν είναι κάτι που το κάνεις εσύ. Οι γονείς σου το έχουν κάνει. Δεν είναι κάτι να το πενεύεσαι, να το φλεξάρεις, ε. Ναι. Δηλαδή, μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είναι πετυχημένοι, μακάρι να έχουν χρήματα, μακάρι να έχουν ευκολίες. Εν τω μεταξύ, αυτή η συμμαθητρία από τη μία ήταν καλή μαζί μου, από την άλλη μου φώναξε. Ξέρω εγώ, στη γυμναστική, όταν παίζαμε μπάσκετ, από τη μία μου λέει πάσα, 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 θέλω πάσα, θέλω να μου δώσεις την μπάλα. Και από τη μία μου λέει, γιατί δεν μου δίνεις πάσα, ρε! Μου φωνάζει. Δηλαδή, είχε αλόκοτη συμπεριφορά, μια καλή, μια κακή. Ναι. Μήπως ήταν ο κακός της εαυτός που προσπαθούσε να τον κρύψει όταν μιλούσε ευγενικά. Ναι, μάλλον. Εν τω μεταξύ, η άσχετη παρατήρηση θα πληθεί και το αυτοκίνητο μας τώρα με την προχή. Ναι, πλύνεται. Δωρεάν πλύσιμο, κυρίες και κύριοι. Έχει χαλάσει τώρα. Χαλάσει δεν είναι αυτό. Είναι πολύ μεγάλες σταγόνες. Ναι, μπορεί να γίνει και χαλάζει δύσκολο να βρεις το καλοκαίρι. Χαλάζει. Νομίζω είναι δυνατές σταγόνες, βαριές. Τώρα πώς θα πάμε εκεί που θέλουμε? Θα τα καταφέρουμε, μωρό. Δεν έχουμε καν ομπρέλα. Εντάξει, θα γίνουν τα μαλλιά μας λίγο πιο σγουρά. Που λες, αυτό που έκανες εσύ που πήγες να κάνεις παρέα με το κορίτσι που ήταν καταφρονημένο, πρέπει να τις εξόργησε τις άλλες, δεν τις άντισε. Ναι, επειδή ήθελα κι εγώ να πω τον πόνο μου, ξέρω εγώ, για αυτά τα κορίτσια. Και επίσης ήθελα να την παρηγορήσω που και αυτή ήταν παρεξηγημένη σαν και εμένα. Ήταν καλή φίλη για σένα αυτή? Ήτανε καλή φίλη, ναι. Απλώς δεν ήτανε σαν εμένα. Πώς να το πω τώρα. Ήτανε... διαφορετικός χαρακτήρας. Ήτανε συναισθηματικά και σωματικά ανώριμη. Α, ήταν πιο μικρή. Ναι. Okay. Ήτανε στην ηλικία μου, ξέρω εγώ, αλλά δεν ήτανε στην εφηβεία. Okay, ήταν προέφηβος δηλαδή. Αλλά δεν με χαλούσε αυτό. Νομίζω ότι ένας καλός άνθρωπος
με καλή πρόθεση και καλά κίνητρα μπορεί να κάνει παρέα και με μικρότερους και με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας και με μεγαλύτερους. Ναι. Δεν με χαλούσε, δηλαδή γρήγορα γίναμε φίλες επειδή ήμασταν παρεξηγημένες. Ναι. Και εγώ το έκανα αυτό, το ξέρεις. Έκανα παρέα στο σχολείο με παιδιά που δεν έκαναν οι άλλοι παρέα και έκανα επίτηδες εγώ παρέα μαζί τους. Γιατί σκεφτόμουν με δυο, okay, όπως εσένα, από τη μια... Από τη μια ήθελα να βγάλεις το, ήθελες να βγάλεις τον πόνο σου και από ναι. την άλλη ήθελες να, παρηγορήσεις ναι, τις δηλαδή άλλες. Δεν το κάνεις μόνο για να βοηθήσεις τον άλλο, το κάνεις και για να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Ενώ όπως όλες οι σχέσεις είναι ανταποδοτική σχέση. Δηλαδή κάτι δίνει ο ένας, κάτι δίνει ο άλλος. Κάτι παίρνει ο ένας, κάτι παίρνει ο άλλος. Επίσης, μπορεί να ακουστεί λίγο παράξενο και περίπλοκο, αλλά επί ένας άλλος τρόπος για να βγάλεις, αυτήν τον πόνο σου, ξέρω εγώ, είναι να μιλάς μόνος σου. Εγώ αυτό το έκανα πολλές φορές. Τι ξέρω εγώ, υπεραναλύσα, μπορεί να γράφεις, τι μου έκαναν. Ή μπορεί να γράφεις. Μπορεί να γράψεις ημερολόγιο. Ναι. Ή μπορείς να βιντεοσκοπείς τον εαυτό σου, να τα λέει. Για να τα έχεις και αργότερα. Ναι. Και μετά μπορεί να τα ξαναδοτείς, μπορεί να τα σβήσεις. Να τα κάνεις όπως θες. Να το βγάλεις έξω σου, ρε παιδί. Ναι. Ναι. Να κάνεις κάτι και να το βγάλεις από μέσα σου, να μην το κρατάς μέσα σου. Ναι. Οτιδήποτε μας στενοχωρεί. Και όταν το έκανα αυτό, ένιωθα ήδη πολύ καλύτερα. Από ναι, ναι. Οτιδήποτε μας στεναχωρεί, άμα το βγάλουμε προς τα έξω, φεύγει. Και οτιδήποτε μοιραζόμαστε με ανθρώπους που μας δείχνουν κατανόηση και αγάπη, γίνεται πιο εύκολο. Άμα μοιραζόμαστε κάτι δύσκολο. Ναι. Μάλιστα. Αυτά που λέτε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το νέκινγκ. Φυσικά δεν μιλήσαμε μόνο για νέκινγκ σε αυτό το επεισόδιο. Μιλήσαμε και για το ghosting και για το zombing, mm-hmm. που θα μιλήσουμε αργότερα για αυτά. Και μιλήσαμε και για φιλίες, γιατί το θέμα της φιλίας είναι πονημένο. Είναι τώρα γενικά, η σημερινή φιλία δεν είναι όπως την ξέραμε, ξέρω. Είναι δύσκολο να έχεις καλούς φίλους. Και όσο πιο πολύ μεγαλώνεις και όσες περισσότερες εμπειρίες έχεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις ότι... Ότι αυτή η φιλία, ξέρω εγώ, δεν είναι σωστή. Ναι, και ότι δεν είναι απλό να κάνεις έναν καλό φίλο. Είναι δύσκολο να βρεις έναν καλό άνθρωπο που να είναι διαθέσιμος να γίνει ένας καλός φίλος. Γιατί ένας καλός φίλος είναι κάποιος που επενδύει στη φιλία. Θα δώσει χρόνο. Ναι. Θα πάρει τηλέφωνο, θα απαντήσει το τηλέφωνο, θα στείλει μήνυμα, θα απαντήσει το μήνυμα. Θα κάνει χρόνο να βρεθείτε, θα κάνει χρόνο να σε ακούσει. Ενώ δεν είναι... Η φιλία είναι μια δέσμευση, είναι κάτι το οποίο δεν είναι έτσι απλό, ας γίνουμε φίλοι. Θέλει προσπάθεια να γίνεις ένας καλός φίλος. Ναι. Και πολλοί άνθρωποι που νιώθουν μοναξιά μπορεί να μπαίνουν μέσα σε φιλίες που να μην είναι ανταποδοτικές, να είναι μονοπλευρές. Γιατί νομίζω κάπως έτσι ήταν η φιλία σου με εκείνα τα κορίτσια στην εκδημοτικού, μονοπλευρή. Πώς ήταν, ε? Εσύ τις έβλεπες ως φίλες σου και εκείνες δεν σε έβλεπαν ως φίλες σου, τους. Με έβλεπαν σαν ένα εμπόδιο, ξέρω. Εσύ τις εμπιστευόσουν και δείχνες διάθεση φιλίας και εκείνες δεν είχαν την ίδια... Νομίζω, ανταπόδοση. Νομίζω, ναι, ότι δεν ήταν ανταπόδοση, ήταν μονοπλευρό. Ναι. Το οποίο μονοπλευρές φιλίες και μονοπλευρές σχέσεις συμβαίνουν όλη την ώρα και δεν σημαίνει ότι αν είναι μονοπλευρή μια φιλία ότι εμείς δεν είμαστε άξιοι για φίλοι. Και ότι εμείς... Αυτή δεν είναι άξιοι για φίλοι. Κατ' ακρίβεια ναι. Και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και στο δημοτικό δυσκολευόμουν με τις φιλίες και νιώθω ότι δεν ήμουν επιθυμητή για φιλία. Και έκανα διάφορα πράγματα, όπως να προσπαθώ να περνώ μόνη μου ποιοτικό χρόνο, ναι. να κάνω παρέα με άλλα παιδιά που ήταν και εκείνα ανεπιθύμητα. Και τώρα που είμαι 49 στα 50, θέλουν τόσες πολλές καλές κοπέλες να γίνουν φίλες μου και εγώ δεν έχω χρόνο. Δηλαδή γυρνάει ο καιρός. Ναι. Δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, αυτό που ζεις τώρα εσύ στα 13, αυτό που ίσως ζεις σε μέλη στα 12... Δεν είναι και μεγάλο ζήτημα, ξέρω εγώ, το ότι... το ότι δεν έχω πολλές φίλες, ξέρω εγώ, αλλά είναι καλές αυτές που έχω. Ναι. Όχι, δεν το λέω για σένα μόνο, το λέω και για άλλα παιδιά, ότι μπορεί να σας φαίνεται πολύ τραγικό ότι τώρα δεν έχετε φίλες και να νομίζετε ότι πω εγώ δεν είμαι άξιος να αγαπήσω, δεν είμαι άξιος να αγαπηθώ. Όμως,
εξελιχθεί έτσι η ζωή σας που να καταλάβετε ότι απλώς εκείνη την περίοδο δεν είχατε τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σας και όταν μεγαλώσετε να γίνετε περιζήτητοι για φίλες. Ναι. Για φιλίες. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι αν δεν σε κάνουν εύκολα παρέα τα παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ότι όλη σου τη ζωή δεν θα θέλει ο κόσμος να κάνει παρέα μαζί σου. Αυτά. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε μέσα στη... Ελπίζω ο ήχος να ακούγεται καλός. Μέσα στη... εγώ. Στη βροχερή Λευκωσία, έχουμε φτάσει στη Λευκωσία. Λάκη μου, έχεις να πεις κάτι? Λάκη, εσύ έχεις φιλούς? Ο Λάκης έχει σοβαρό πρόβλημα, εγώ. Τι? Είναι ερωτευμένος με ένα γατάκι και το γατάκι τον απορρίπτει. Θέλει μια γατούλα, προσπαθεί πάρα πολύ με τη γατούλα και η γατούλα ακόμη δεν έχει. Σήμερα, ναι, σήμερα 26 Αυγούστου 2024 που γυρίζουμε αυτό το βίντεο, δεν ξέρουμε θα το ανεβάσουμε, αλλά είναι 26 Αυγούστου. Ακόμη δεν έχει δεχθεί η γατούλα να τα φτιάξουνε. Και προσπαθεί, όμως το καλό του είναι ότι δεν την πιέζει όπως πριν. Έχει αποκτήσει λίγη υπομονή γιατί αγαπάει μια γατούλα και επίσης αγαπάει και ένα κορίτσι. Και τι έγινε προχθές, το κορίτσι που αγαπάει ο Λάκη πήρε τη γατούλα που αγαπάει ο Λάκη και πήγαν βόλτα και έφυγαν και ο Λάκη έπαθε τρέλα. Σου λέει θα τη σκάσω και... Ήταν απελπισμένος, έτρεχε μέσα στο σαλόνι, έκλαιγε. Δεν χάβγεις, έκλαιγε. Σου λέει τι έγινε, φεύγει η Ολίβια, φεύγει και εγώ, φεύγει και εγώ, φεύγει και η Ολίβια. Γι' αυτό όταν επιστρέψατε ήταν με στην τρελή χαρά. Ναι, γιατί σε αγαπάει και σένα και την κατούλα. Ναι. Bye. Bye. Bye.